τα λεφτά τα οποία χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή με καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή και με κάποια άλλα μέτρα. Ταυτόχρονα είπατε στην αρχή ότι θα επαναφέρετε, βασικά θα φέρετε το κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο επιχειρηματίας ο Έλληνας με τη μικρή επιχείρηση που αυτή τη στιγμή παλεύει, όταν θα αναγκάζεται να πληρώσει εργαζόμενο 751 ευρώ, δεν θα φοροδιαφεύγει? Θα καταπολεμήσετε δηλαδή τη φοροδιαφυγή δημιουργώντας και άλλη φοροδιαφυγή? Και τέλος πάντων, το σχόλιο μου το γενικό αυτό πέρα από την ερώτηση είναι ότι πότε θα σταματήσει αυτό το παραμύθι, αυτό το παιχνιδάκι? Πού θα βρείτε τα λεφτά? Ξέρουμε εμείς που θα βρούμε τα λεφτά, αλλά δεν σας λέμε. Αλλά είμαστε σωτήρες, αλλά δεν σας λέμε. Αυτό. Πότε θα σταματήσει αυτό, αυτή η κοροϊδία? Τουλάχιστον νομίζω από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πιο ειλικρινή στάση. Θα ακολουθήσουμε τη λιτότητα, γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο. Μπορεί να είναι κατακριτέα από εσάς, μπορεί να είναι κατακριτέα σχεδόν από όλους, αλλά τουλάχιστον είναι ξεκάθαρη. Ακόμη και αν υποκρύπτεται κάποιες φορές. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Μιλιέ. Η λογική ότι πρέπει να μειώνεται ο μισθός για να είναι ανταγωνιστική η επιχείρηση σε μια χώρα αναπτυγμένη ευρωπαϊκή όπως είναι η Ελλάδα, είναι μια καταστροφική λογική. Είναι μια λογική η οποία στραγγαλίζει, συρρυκνώνει την οικονομία. Έχουμε ένα οικονομητρικό μοντέλο και τα αποτελέσματα τα οποία προκύψανε από τη μελέτη του ζητήματος ακριβώς των 751 ευρώ είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που έβγαλε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Δείχνει ότι μέσα από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, διότι ξέρετε, ένας που έχει πολύ χαμηλό μισθό, όταν έχει μια μικρή αύξηση, τροφοδοτεί την κατανάλωση, δεν πηγαίνουν τα λεφτά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στις καταθέσεις, αλλά αμέσως πηγαίνουν στην οικονομική λειτουργία των άλλων επιχειρήσεων, έχει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα. Εμείς προσδοκούμε να έχουμε μια χώρα και μια κοινωνία υψηλής τεχνολογίας, καλών υποδομών, ενός δημοσίου το οποίο προάγει την ανάπτυξη και όχι αυτή την κατάσταση που πάντα μια χώρα έχει πιο χαμηλό μισθό, η Βουλγαρία. Αλλά η Αίγυπτος έχει ακόμα πιο μικρό μισθό από την Αίγυπτο και το Τσάντ έχει ακόμα πιο μικρό μισθό. Και έτσι κατασκευάζουμε μια κοινωνία που δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε το ευρωπαϊκό μοντέλο, με αυτό που λέμε ευημερία. Διότι για μας οικονομία και ευημερία είναι η ευημερία της πλειοψηφίας. Δεν είναι μόνο αυτών που θα συγκεντρώσουν τον πλούτο στα χέρια τους. Και τέλος πάντων, αυτό που λένε στο χωριό του πατέρα μου, ότι η πείνα φέρνει τον παρά, πρέπει να σταματήσει. Είναι μια λάθος πολιτική. Ελάτε. Μια πολιτική για την ολιγαρχία. Το όνομά σας και το...